θεμελίωσαν και ενίσχυσαν φιλάνθρωπα έργα, επένδυσαν χρήματα σε εκδόσεις και προσπάθησαν να βελτιώσουν τη ζωή φτωχών συμπολιτών τους. Το φαινόμενο εντάχθηκε και τα αποτελέσματά του πολλαπλασιάστηκαν στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Οι πλούσιοι ομογενείς ταυτίστηκαν πολλές φορές με την πατρίδα και τον αγώνα του έθνους, αλλά και με τους τοπικούς αγώνες των πόλεων τους. Μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, στην ευεργεσία συνδυάζονται, όχι σπάνια, η φιλοπατία και η επιχειρηματική δραστηριότητα. Η διεθνής κατάσταση το 19ο και 20ο αιώνα οδήγησε σε αναδίπλωση του ελληνισμού της διασποράς. Δεν υπάρχει μεγάλο δημόσιο ίδρυμα των πρώτων χρόνων του ελεύθερου ελληνικού κράτους, το οποίο δεν είναι προϊόν δωρεάς. Ένα έργο στην πρωτεύουσα αναγορεύει το θωρητή σε εθνικό ευαγγέλιο. Εξασφαλίζει συναλλαγές με την εξουσία και τη διατήρηση του ονόματός του στη συλλογική μνήμη. Ένα έργο όμως τον άκουσε πολλές φορές και μικρό τρόπο καταλογής του θωρητή, εξυψώνει τον ευεργέτη σε μεγάλο ιδεαλιστή, ο οποίος στοχεύει μόνο στην ενίσχυση της πατρίδας του. Το ήδη διαμορφωμένο οικονομικό κεφάλαιο των Ελλήνων του εξωτερικού μετασχηματίστηκε σταδιακά σε μορφωτικό. Οι σπουδές και το πτυχίο αποτέλεσαν ένα είδος επένδυσης, τα οποία επιζητούσαν να αποκτήσουν πολύ απόδειμη. Είχε γίνει αντιληπτό και σε αυτό βοήθησε ιδιαίτερα ο νεοελληνικός διαρκωτισμός, ότι η παιδεία ήταν το κατάλληλο εργαλείο για την εθνική αναγέννηση και απελευθέρωση. Και η σύγκριση με την αναπτυγμένη Ευρώπη ήταν